Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έντονα τα χαρακτηριστικά της πολιτικής επικαιρότητας με την σημερινή επίσκεψη στην Αργολίδα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο αποσπάσματα από την ομιλία θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε λίγο σε σύνδεση με τον Ναύπλιο. Έντονα και τα αυτοδιοικητικά στοιχεία απόψε με την εκδήλωση του συνδυασμού του Δημήτρη Καβαντάρη στην Πύλο. Θα ξεκινήσουμε όμως την ενημέρωσή σας με μια δυσάρεστη είδηση. Ένας ατελείωτος θρήνος στην Καλαμάτα με τον άδικο χαμό ενός 17χρονου σε τροχαίο που είναι αδύνατο να το πιστέψει κανείς. Δύο αδέρφια που χθες βράδυ επέβαιναν σε μηχανάκι προσέκρουσαν σε δέντρο στην οδό Λεϊκών κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο. Φέροντας σοβαρά τραύματα, με ασθενοφόρο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με τον 17χρονο δυστυχώς να μην τα καταφέρνει. Ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα γράφηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Καλαμάτας. Ο θρήνος ασταμάτητος για τον άδικο χαμό ενός 17χρονου. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, το μηχανάκι που επέβαιναν δύο αδέρφια προσέκρουσε σε δέντρο στην οδό Λεϊκών κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας. Τα δύο παιδιά διακομίστησαν τραυματισμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Ο 17χρονος που ήταν και ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 15χρονος αδερφός του. Περνάμε εμείς στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου εδώ διαφορετικά φαίνεται πως αντιλήφθηκε την αγροτική παραγωγή ένας 50χρονος και προχώρησε στην εκμετάλλευση εξοπλισμού υδροπονικής καλλιέργειας για την ανάπτυξη όμως φυτών κάναβης. Ο 50χρονος από χωριό της Μάνης συνελήφθη, ενώ στη συλλήψη για άλλη υπόθεση προσθέθηκε και μία που έχει να κάνει με την δράση 23χρονου που είχε ρημάξει εκλοπές διάφορες περιοχές. Από σπίτια, καταστήματα μέχρι και εκκλησίες περιέλαμβανε η δράση ενός 23χρονου που είχε βάλει στο μάτι τις τοπικές κοινότητες σε Μεσσίνη και Ιχαλία, αλλά και την πόλη της Καλαμάτας. Ο νεαρός πάντως συνελήφθη από αστυνομικούς υποδιεύθυνες ασφαλείας που εξιχνίασαν μετά από μεθοδική έρευνα τις 7 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών. Στις 20 του μήνα και τις πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα ο 23χρονος μπήκε σε κατάστημα και αφαίρεσε εξάρτημα αυτοκινήτου και εργαλείου. Όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα από τη σύλληψή του, στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα είχε προλάβει να διαρρήξει και να αφαιρέσει χρήματα από ένα ακόμη κατάστημα, μέρος των οποίων βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Το τελευταίο πάντως δεκαήμερο είχε αναπτύξει ιδιαίτερη δράση σε τοπικές κοινότητες των Δήμων Μεσσίνης και Ιχαλίας, διαπράττοντας ακόμη 5 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε καταστήματα, ιερό ναό και σπίτι. Συνολικά είχε βάλει ως στόχο χρήματα, κοσμήματα και εργαλεία. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ πάντως θα πρέπει να προσθεθεί και η σύλληψη ενός 50χρονου για παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Χθες το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία 50χρονου, όπου και βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 67 δεντρίλια κάναβης ύψους 2 17 εκατοστών και εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας, ηλεκτρικούς μηχανισμούς εξαερισμού θέρμανσης και λάμπες. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση του δρόμου της Κορίνθου Πατρών. Η συνολική πρόοδος κατασκευής αγγίζει το 88% με εκείνο που εντυπωσιάζει να είναι τα 380 μεγάλα τεχνικά έργα και τα πάνω από 400 έργα αντιστήριξης, όπως και η πυκνότητα των κόμβων. Πάμε να δούμε τις εντυπωσιακές εικόνες από την αναμόρφωση της Ολυμπίας Οδού. Ο αγώνας συνεχίζεται στις 20 εργοταξιακές ζώνες από την αρχαία Κόρινθο έως την Πάτρα, με τις ημέρες να μετρούν αντίστροφα από τη λειτουργική παράδοση του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού. Με τη συνολική πρόοδο στο τέλος του περασμένου έτος να αγγίζει το 88%, στα υποκατασκευή 120 χιλιόμετρα του έργου, μικρές είναι οι εκκρεμότητες που απομένουν. Σήμερα στο μεγαλύτερο μήκος του έργου είναι πια ορατός στους χρήστες του δρόμου και ο νέος κλάδος που κατασκευάζεται ή αναβαθμίζεται σχεδόν παράλληλα με αυτόν στον οποίο κινούνται προς το παρόν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μουσική
αυτό που εντυπωσιάζει σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου της κορή του πατρών είναι τα 380 μεγάλα τεχνικά έργα, σύραγγες, γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις. Πέρα από το ότι αποτελούν θεαματικές κατασκευές, θα συμβάλλουν στην ασφαλή και ταχεία μεταφορά. Σημαντικά όμως είναι και τα πάνω από 400 έργα αντιστήριξης, καθώς και η πυκνότητα των κόμβων. Περνάμε εμείς τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα όσα εξελίσσονται αυτήν την ώρα στην περιοχή του Ναυπλίου. Να πούμε ότι την Αργολίδα επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με τον Πολυχώρο Φουγάρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσω σε μεγάλη λεπτομέρεια για το πώς εσείς έχετε βιώσει αυτά τα δύο χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα βρεθούν πολλοί Έλληνες οι οποίοι θα πούν ότι σήμερα, τον Ιανουάριο του 2017, τα πράγματα στη χώρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το 2015. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα πράγματα στη χώρα είναι πολύ χειρότερα. Αυτός είναι ο απολογισμός της πιο ανίκανης, της πιο αναποτελεσματικής, της πιο ιδεολειπτικής κυβέρνησης η οποία γνώρισε ο τόπος. Και αυτό το οποίο με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο, φίλες και φίλοι, είναι ότι και σήμερα, μετά από 7 χρόνια από την έλευση της κρίσης, 9 στους 10 Έλληνες, συγκρατήστε αυτό το νούμερο, 9 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα πράγματα στη χώρα για το 2017 θα πάνε προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Και δυστυχώς, ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια, από τότε που η κρίση χτύπησε με μεγάλη βία, με μεγάλη ένταση την ελληνική κοινωνία, δεν ήταν πιο σκοτεινός ο ορίζοντας για το σκάφος της πατρίδος μας, για το σκάφος της Ελλάδος. Όπου και αν πάω, ακούω το ίδιο μήνυμα. Το άκουσα και σήμερα στο Άργος από όλους τους παραγωγικούς φορείς. Η άγρια υπερφορολόγηση πνίγει κάθε παραγωγικό Έλληνα. Πραγματική οικονομία παραπέει. Επενδύσεις δεν γίνονται. Παρά μόνο ελάχιστες. Το τραπεζικό σύστημα έχει στερέψει. Επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα. Θα έχετε δυνατότητα απόψε στις 11 να παρακολουθήσετε όλη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή του Ναυπλίου. Πάμε εμείς τώρα να περάσουμε στον χώρο της παιδείας, όπου τα νέα που έρχονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα θετικά. Τα κατάφερε άνετα, θα μπορούσαμε να πούμε, τότε η Πελοποννήσου και πέρασε τον πύχη της εξωτερικής αξιολόγησης. Η αναγνώριση αυτή ανεβάζει και τον πύχη και για τη συνέχεια, με τις αρκετές προκλήσεις, με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην εξειδίκευση και επιμόρφωση, αλλά και τον στόχο που έχει μπει για τη συνέχιση του τμήματος λογοθεραπείας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Το ΤΕΙ Πελοποννήσου κατατάσσεται σε αυτά με τις καλύτερες επιδόσεις. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια σειρά αξιολογήσεων που γινόταν από επιτροπές, από διεθνείς επιτροπές. Δηλαδή ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό, ορισμένοι από την ΑΔΥΠ, που είναι η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης ποιότητας για την ελληνική παιδεία, για την ανώτατη εκπαίδευση. Και βέβαια αυτή η αξιολόγηση έχει γίνει εδώ και καιρό, είναι τον Απρίλιο έχει γίνει. Αλλά τώρα βγήκαν, δημοσιοποιηθήκαν από την ΑΔΥΠ όλες οι αξιολογήσεις όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ΤΕΙ, και εμείς είμαστε ανάμεσα στα καλά. Σε αυτά τα οποία πήραν μια πολύ καλή αξιολόγηση. Με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την τεχνογνωσία κινείται πλέον το ΤΕΙ Πελοποννήσου, με τον πύχη να μπαίνει ακόμη πιο ψηλά. Βέβαια για μας ήταν μια ικανοποίηση να το δούμε αυτό, γιατί οι κριτές ήταν αυστηροί, δεν χαρίστηκαν σε τίποτα. Μας δώσανε πολύτιμες πληροφορίες, πολύτιμα στοιχεία που βρήκαν αυτοί, γιατί άλλο να κοιτάει κανείς το πρόσωπό του στον καθρέφτη και άλλο να τον κοιτάζει κάποιος άλλος και να του λέει την κριτική του. Και σας πληροφορώ ότι μας δώσανε σημαντικά στοιχεία τα οποία εμείς θα αξιοποιούμε και όπως το λέτε προσπαθούμε να κρατήσουμε τον πύχη εκεί που έχουμε φτάσει και να τον ανεβάσουμε ακόμα ψηλότερα.
Μέσα σε όλα, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου, υπάρχει αισιοδοξία και για το ζήτημα που έχει να κάνει με την συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος λογοθεραπείας. Με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, η Σύνοδος των Προέδρων, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε συνεννόηση ώστε να υπάρξει μια οριζόντια αντιμετώπιση των τμήματων αυτών, των μεταβατικών, όπως είναι η λογοθεραπεία. Και θέλω να πιστεύω ότι η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς για το τμήμα αυτό θα τη δουν θετικά στο Υπουργείο. Αλλά αγωνιζόμαστε γι' αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα. Αποτελεί την αναπτυξιακή ατμομηχανή της Μεσσηνίας ο τουρισμός, με τις προοπτικές να είναι σημαντικές και για τη συνέχεια. Αυτές αναγνωρίζονται και σε επίπεδο επενδύσεων που έχουν γίνει και προγραμματίζονται. Από τον ΣΕΤΕ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εξειδίκευση και επιμόρφωση των ανθρώπων του χώρου, με την Διευθύντρια Εκπαίδευση του Ινστιτούτου να μας μιλάει για την περιοχή και γενικά για τα όσα προγραμματίζονται. Ο τουρισμός έχει αρχίσει να γίνεται ένα σημείο αναφοράς για τη Μεσσηνία. Τα όσα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα μοιάζουν να είναι μόνο η αρχή, σημειώνει χαρακτηριστικά η Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ. Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή έχω ζήσει και στη Μεσσηνία 5 χρόνια, θεωρώ ότι αυτό που έχει συμβεί στην περιοχή είναι πραγματικά εξαιρετικό. Σε επίπεδο και προϊόντος και το πώς έχει αναπτυχθεί η συνείδηση του κόσμου σε σχέση με τον τουρισμό. Και κάτι που το αποδεικνύει αυτό περίτρανα είναι και το σχολείο τουρισμού που υπάρχει εδώ στην Καλαμάτα, έτσι, που νομίζω ότι άλλαξε κατά πολύ το πώς ο κόσμος βλέπει τον τουρισμό σαν ενασχόληση και βέβαια την επαγγελματική κατάρτιση και το πώς θα πρέπει να εξελισσόμαστε μέσα σε ένα χώρο. Αγαπάω τη Μεσσηνία πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι έχει απίστευτες προοπτικές και ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει σε ένα μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Αλλά παράλληλα αναπτύσσονται και άλλες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την κρουαζιέρα, το city break και όχι μόνο. Βάσει και του στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε βγάλει σαν ΣΕΤ, έχουμε κάποια βασικά προϊόντα. Το ένα είναι ήλιος και θάλασσα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Είμαστε μια χώρα όπου οι επισκέπτες θα έρχονται για τον ήλιο και τη θάλασσα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό μέσα σε αυτό. Εκείνο το βασικό μας προϊόν. Αλλά φυσικά έχουν γίνει πάρα πολύ έντονες προσπάθειες να αναπτυχθούν και τα άλλα προϊόντα, που είναι το City Break, διακοπές πόλης δηλαδή. Το MICE, που είναι ο συνεδριακός τουρισμός, και τα incentives. Κομμάτια όπως ο αθλητικός, η κρουαζιέρα. Οπότε οι επενδύσεις και οι μελέτες μας γίνονται σε όλα τα επιμέρους προϊόντα, αλλά σίγουρα ο ήλιος και η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο προϊόν μας. Πάμε εμείς τώρα να περάσουμε στα αυτοδιοικητικά ζητήματα και στα όσα εξελίσσονται αυτήν την ώρα στο κέντρο 0 στην Πύλο, που και πραγματοποιείται η εκδήλωση του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα του Δημήτρη Καφαντάρη. Πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται εκεί και δίνει το παρόν. Να ακούσουμε τα όσα αναφέρει ο Δήμαρχος Πύλου Νέστρος. Έχουμε μια κοινή πορεία να διανύσουμε. Αγαπητές φίλοι, αγαπητές φίλες, συμπληρώνουμε 6 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου μας με ομολογουμένο σχετικό πρόστιμο. Σε όλα όσα υποσχεθήκαμε του συνδημότητα μας πριν 6 χρόνια. Και πότε, μέσα στην καρδιά της κρίσης, στα 6 χειρότερα χρόνια τα οποία έχει ζήσει η χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση, τα 6 χρόνια της κρίσης, της δυστυχίας, της κρίσης των πολιτιστικών αξιών, κρίσης κοινωνίας, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Δήμο, ένα
έργα. Δεν είναι εύκολο. 70 εκατομμύρια ευρώ πιστώσεις υλοποίησε σε έργα ο Δήμος Πυλουνέστρος. Γιατί πραγματικά είμαστε έτοιμοι και όλοι να λέγαμε και μια ευτυχή συγκυρία. Θέλω να το πω εδώ δημόσια, γιατί πρέπει να χρωμάσουμε την ιστορία μας και να λέμε πάντα αυτό το οποίο συμβαίνει. Είχαμε στο τιμόνι της χώρας για 3 χρόνια τον πατριώτη μας και δημότη μας, τον Σαμαρά, ο οποίος μας άνοιξε τις πόρτες και καταφέραμε να υλοποιήσει ένα τεράστιο έργο. Εγώ προσωπικά του προσθέτω μεγάλη ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δημοκρατήσαμε έργα και δημοκρατούμε και το 17. Έργα που θα αλλάξουν όλο τον Δήμο. Έχουμε ένα σημαντικό τεχνικό πρόγραμμα για παρεμβάσεις παντού, στην αγροτική οδοποιία, στον πολιτισμό, στην καθημερινότητα. Όμως εδώ, αγαπητοί συμπολίτες, θέλω να σημειώσω τα εξής. Πρώτον, δεν μου αρέσει να καλλιεργώ προσδοκίες, να δίνω υποσχέσεις και να χαϊδεύω αυτιά. Άλλωστε, με ξέρετε χρόνια, γιατί μαζί έχουμε πορευτεί αυτό το μεγάλο αγώνα, το ανηφορικό αγώνα για τον τόπο. Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Δεν είναι όλα ρόδινα. Τα προβλήματα είναι πολλά και πολλές φορές μπλοκάρουν όσοι κάτι διάστηκε να έχουμε. Το βιώνω άλλωστε και με τη θέση μου του πρώτου Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης του Δήμων Ελλάδος. Μία θέση που πρώτη φορά Πελοποννήσιος αυτοδιοικητικός κατέχει. Ακούσαμε εμείς κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα ο Δημήτρης Καφαντάρης αυτήν την ώρα αναφέρει. Να τονίσουμε πως πολλά περισσότερα θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε και στα αυριανά μας δελτία ειδήσεων. Τώρα, μια νέα κατάσταση, λέω, κρίσης αποτυπώνεται καθημερινά στους χώρους των δικαστηρίων, με πολίτες να φτάνουν εκεί για υποθέσεις τους, αλλά χωρίς την εκπροσώπησή τους από δικηγόρο. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως έχει επισημανθεί, έχει γίνει για πολλούς ακριβή. Φτάνουν στα δικαστήρια αλλά χωρίς δικηγόρο. Η οικονομική κρίση αναγκάζει αρκετούς συμπολίτες μας να κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου χωρίς υπεράσπιση. Έτσι, το φαινόμενο του διορισμού δικηγόρων από το δικαστήριο έχει πάρει διαστάσεις. Είναι ένα πρόβλημα που, για να σας πω την αλήθεια, διωγγώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και όταν λέω τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν εννοώ μόνο τους τελευταίους μήνες, είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Είναι ένα επακόλουθο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλη την Ελλάδα και φέρνει πολλούς πολίτες που έχουν ανάγκη να προσφύγουν στα δικαστήρια να μην έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα, τα απλά δικαστικά έξοδα μιας παράστασης στο δικαστήριο για να εκπροσωπηθούν. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα εδώ, δηλαδή άνθρωποι που έχουν λόγο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Κάποτε μπορεί τις προηγούμενες δεκαετίες ο Έλληνας να έχει πολύ πιο εύκολη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ενδεχομένως να γινόταν και μια κατάχρηση. Πλην όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί υπάρχουν εργασιακά θέματα πάρα πολύ σοβαρά, υπάρχουν απολύσεις, υπάρχουν θέματα με μισθώσεις, υπάρχουν θέματα, πολλά ζητήματα που ο κόσμος έχει ανάγκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η μεγάλη λοιπόν αυτή αύξηση των παραβόλων, ειδικά για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα έχει καταντήσει αρνησιδικία. Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό, έχει καταγραφεί ρεκόρ αναβολών στα δικαστήρια, έλλειψη χρημάτων. Κάποτε είχαμε 1, 2, 3 τέτοια περιστατικά μέσα στον χρόνο. Τώρα είναι μια συνηθισμένη κατάσταση και ειδικά για τα μεγάλα δικαστήρια στο κακούργημα, ειδικά που κανείς δεν μπορεί να πάει και χωρίς δικηγόρο να εκπροσωπηθεί και είναι και πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Εδώ τώρα προσέξτε τι έχει πάθει η πολιτεία. Αύξησε υπέροχα τα δικαστικά έξοδα προσδοκώντας να πάρει κάποια έσοδα από αυτή την υπόθεση και ενδεχομένως να αποτρέψει και τους πολίτες, εγώ το λέω ξεκάθαρα αυτό, να αποτρέψει και τους πολίτες να προσφέρουν στα δικαστήρια. Απ' την άλλη όμως καλείται να πληρώσει τις αμοιβές αυτές των δικηγόρων από τον κρατικό κουρβανάπια. Δηλαδή από τη μία τσέπη, στη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη τσέπη βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί σας είπα ότι τους δικηγόρους που ορίζονται αυτεπαγγέλτως για να εκπροσωπήσουν κάποιον διάδικο, τους πληρώνει το κράτος με ένα ελάχιστο μίνιμουμ αμοιβής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια αμοιβή, είναι κάποια έξοδα τα οποία καταβάλει το δημόσιο. Έτσι λοιπόν, από τη μία έχει κερδίσει μεν λόγω των υπέρογκων δικαστικών εξόδων κάποια συγκεκριμένα έσοδα, επιπλέον έσοδα από αυτά που είχε, απ' την άλλη πληρώνει νομίζω πολλαπλάσια σε αμοιβές δικηγόρων. Υπάρχουν 289.000 εταιρείες τροφίμων και ποτών στην Ευρώπη. 9 στις 10 από αυτές είναι μικρομεσαίες. Μπορεί να είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά έχει μεγάλο αντίκτυπο στον κλάδο, πιστή στην παράδοση και την καινοτομία. Η μεσηνιακή εταιρεία Παπαδημητρίου συνεχίζει να εξελίσσεται διαρκώς, εξάγοντας πλέον το 60% των προϊόντων της.
We are really part of the area. We are connected with the people. We have people that have grandparents that worked here. It's you're part of the Τρεις γενιές, η οικογένεια Παπαδημητρίου. Μια εταιρεία, η Καλαμάτα Παπαδημητρίου, που με βάση την Κορινθιακή σταφίδα εξελίσσεται διαρκώς και κατακτά τον κόσμο, εξάγοντας πλέον το 60% των προϊόντων της με παρουσία σε 35 χώρες. Currants is a local dried grape that happens to grow only in Peloponnese. Το αφιέρωμα του newmoney.gr είναι ξεχωριστό για τη μεσσηνιακή εταιρεία που συνεχίζει να κερδίζει με οδηγό την παράδοση και την καινοτομία από το μακρινό 1939 μέχρι και σήμερα, όπου παρά τις δύσκολες χρονιές παραμένουμε αισιόδοξοι, όπως δηλώνει ο Χρήστος Παπαδημητρίου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία. Survive inside the EU without being innovative. You cannot be the cheapest one, so you need to offer something new. For example, we are producing balsamic creams. Έξι, ο Χρήστος Παπαδημητρίου περιγράφει πως είναι να δουλεύει σε μια οικογενειακή επιχείρηση με τόσο μακρά ιστορία. Η εταιρεία, με τζίρο της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, απασχολεί 75 άτομα και συνεργάζεται με 1.200 παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας. Το Μάιο του 2016 έφτασε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα προϊόντα της να είναι στα ράφια των 4 μεγαλύτερων εμπορικών αλυσίδων. Τα προϊόντα Καλαμάτα Παπαδημητρίου ταξιδεύουν σε 35 χώρες με κύριες αγορές στη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία, την Κύπρο και πλέον τα Εμμυράτα που δείχνουν μεγάλη δυναμική. Για το 2017, στρατηγική της εταιρείας είναι να μεγαλώσει το μερίδιο στις υπάρχουσες αγορές με τολμηρό πρόγραμμα marketing και προωθήσεων και όχι τόσο να ανοιχτεί σε νέα. Το νέο προϊόν που λάνσαραν είναι η μουστάρδα με 50% λιγότερο αλάτι. Πάμε σε άλλα ζητήματα. Στο στάδιο της επεξεργασίας με το Υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται η πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για μείωση των προστήμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά 50%. Από αυτή την πρόταση εξαιρούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν το κόκκινο σηματοδότη, το φανάρι, και σε όσους ξεπερνούν το όριο κατανάλωσης αλκοόλ. Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για τη μείωση των προστήμων σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί βλέπουν από τη μία θετικά το μέτρο, ωστόσο φοβούνται ότι θα υπάρχει χαλάρωση και θα αυξηθούν οι παραβάσεις. Είναι λογική αυτή η μείωση, διότι τα ποσά αυτά δεν πληρωνόντουσαν τελικά. Οπότε είναι λογικό το να είναι 400 ευρώ, να είναι 200 και να πληρώνεται. Έτσι δεν είναι λογικό, πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύω ότι γενικότερα οι οδηγοί δεν είναι μόνο θέμα προστήμων. Να μάθουμε να έχουμε μια κουλτούρα οδηγική. Αυτό το πράγμα, το να παραβιάζουμε με τα κόκκινα, να παρκάρουμε στον πεζόδρομο, να κυκλοφορούμε στον πεζόδρομο, πρέπει κάποτε να σταματήσει. Πρέπει να γίνουμε κάποτε Ευρωπαίοι. Όχι μόνο στην ονομασία, να είμαστε πραγματικά Ευρωπαίοι. Στην Ευρώπη, με συγχωρείτε, αυτά είναι ανήκουστα. Το να παρκάρει, να διπλοπαρκάρει, να κινείται στον πεζόδρομο με το μηχανάκι του αυτοκίνητου, να παρκάρει το αυτοκίνητο στον πεζόδρομο. Είναι ανήκουστα, να κορνάρει. Πας έξω και όλα αυτά είναι. Όχι μόνο στις χώρες υποτίθεται τις προηγούμενες, αλλά πάντα αυτή τη στιγμή και στο πρώην, ας το πούμε, Ανατολικού μπλοκ. Μειώσεις είναι πάντα καλό. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε τα πρόστιμα να είναι φτιαγμένα για να αποτρέπουν και όχι για να μας παίρνουν, για να παίρνουν τα λεφτά. Βέβαια, δυστυχώς, πράγματα στην παιδεία μας. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί που πιστεύουν ότι το νέο μέτρο δεν θα φέρει καμία ουσιαστική αλλαγή, ούτε θα λύσει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Ας ελπίζουμε. Πάντω σε πολύ καλά παιδιά και δύο να πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, ανάλογος. Αν είναι σε συγκεκριμένα πράγματα, αν είναι για φανάρι, κόκκινο, για στόπ και τέτοια, δεν θα το συζητούσα. Όχι, δυστυχώς. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε είναι ένα μέτρο το οποίο και λόγω της κρίσης είναι λογικό. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, όχι για να μην πληρώσουν πρόστιμο, αλλά για την ασφάλειά τους. Επιστρέφουμε στα αυτοδιοικητικά ζητήματα και στα όσα σημειώθηκαν χθες στην Καλαμάτα, στην εκδήλωση του Συνδυασμού Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες. Ο Μανώλης Μακάρης σημείωσε πως η παράταξή του θα συνεχίσει να συμβάλλει δημιουργικά με τις προτάσεις της. Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της πραγματοποίησε η παράταξη Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες, με τον επικεφαλής της Μανώλη Μάκαρη να δίνει έμφαση στα όσα μέχρι σήμερα δείχνει η παρουσία του συνδυασμού. Της δημοτικής παράταξης, η οποία είναι πάντα κοντά στο δημότη. Η δημοτική μας παράταξη όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται κοντά στα προβλήματα του δημότη και προτείνει διάφορα πράγματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών της Καλαμάτας. Ο κ. Μάκαρης δεσμεύτηκε πως ο ανοιχτός Δήμος θα είναι κοντά στους πολίτες σε κάθε τους πρόβλημα και θα καταθέτει προτάσεις για τα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, όπως έγινε και στο πρόσφατο του παρελθόν. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η δημοτική παράταξη αυτή, ανοιχτός Δήμος, ενεργοί πολίτες, έχει προχωρήσει σε θέσεις για κάθε θέμα που απασχολεί το Δήμο της Καλαμάτας. Ήμασταν και είμαστε πάντα παρόντες σε όλα τα σημαντικά θέματα του Δήμου. Ήμασταν παρόντες στην μεγάλη καταστροφή, φυσική καταστροφή της 7ης Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρόντες στα πολιτιστικά, στα θέματα του αθλητισμού, στα θέματα ποιότητας ζωής και έχουμε ένα βασικό στόχο. Καλαμάτα να προχωρήσει σε όλα τα μέτωπα. Με αυτό το μήνυμα πιστεύω ότι όλοι οι φίλοι μας έχουν συνταυτιστεί. Πριν από αυτά, όσο ο καιρός και οι δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ημερών άφησαν ως σημάδια στην αγροτική παραγωγή, στα οποροκυπευτικά παρατηρείται άνοδος των τιμών στις λαϊκές αγορές, με τους παραγωγούς να μετρούν ζημιές. Η κακοκαιρία που έπληξε την Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες είχε ως συνέπεια την αύξηση των τιμών σε πολλά κυπευτικά προϊόντα που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Οι τιμές δεν είναι σε όλα τα πράγματα αυξημένες, κυρίως στα λαχανικά. Όπως στα κουνουπίδια, στα μπρόκολα, σπανάκια, πάγο, χαλαζοπτώσεις. Ο κόσμος είναι και αυτός οικονομικά στριμωγμένος. Να πάνε να μαζέψουν χόρτα, να δουν πώς μαζεύονται τα χόρτα. Κατάλαβες, Λεβεντάκο μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί δεν υπάρχουν πράγματα να πουληθούν τώρα. Πάρα πολλές ζημιές. Και αυτά πώς βρεθήκανε απάνω σε ένα ύψωμα που τα έχουμε και υπάρχουν. Όχι, ήμαρτο. Οι έντονες βροχοπτώσεις, το χαλάζι και ο χιονιάς κατέστρεψαν τις καλλιέργειες των αγροτών, με συνέπεια η παραγωγή να είναι μειωμένη. Τα λίγα προϊόντα που έμειναν πολλούνται σε υψηλότερες τιμές κατά λίγα λεπτά, όπως λένε οι παραγωγοί. Οι ζημιές γίνανε, παιδιά, οι τιμές υπάρχουν οι ίδιες. Οι ζημιές γίνανε, αλλά οι τιμές εμείς διατηρούμε πάντα τις ίδιες. Δυστυχώς δεν υπάρχει κρίμα. Η κατάσταση είναι λίγο δραματική, θα έλεγα. Ο κόσμος παλεύει. Παλεύει, κάνει τα πάντα όπως το βλέπετε, αλλά δυστυχώς... Όχι, ο κόσμος δεν υπάρχει λεφτό. Τι τιμές να αυξήσουμε. Δεν υπάρχει. Είχανε κάποιες ζημιές, είχανε γίνει, αλλά δεν... Για να αυξήσουμε τιμές δεν πληρώνει ο κόσμος, δεν υπάρχουν λεφτά. Οι καταναλωτές όμως από την πλευρά τους, λόγω των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, αναγκάζονται να κάνουν έρευνα αγοράς από πάγκο σε πάγκο για να βρουν το φθηνότερο προϊόν. Τα λαχανικά, ναι. Το σπανάκι 3, το διάφορα 3. Κυρία, για κάτω και 3 το σπανάκι, Μάρτο. Δεν ξέρω πόσο. Εκεί πέρα το έχουν 3. Αλήθεια, δεν λέω ψέματα. Άμα πάτε πιο πέρα θα δείτε. Όλα ακρίβεια. Φτώχες μας έχουν καταντήσει ο κύριος Τσίπρας. Φτώχες. Είναι αυξημένα. Είναι όλα αυξημένα. Όλα. Τα πάντα είναι αυξημένα. Την αγορά τη βλέπω είναι λίγο τσιμπημένη, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί που τα φέρουν τα προϊόντα έχουν έξοδα, έχουν προβλήματα, δεν είναι έτσι. Ζημίες με τον πάγο, με το χιόνι, με τα αυτά όλα βέβαια. Τις τιμές όπως ακούω είναι δεν πλησιάζει άνθρωπος. Τον ψηφίσαμε τον Τσίπρα 13 φορές, δεν φτάνει πια. Δεν είναι μαρτία από το Θεό να πεινάει ο κόσμος. Να είμαστε τόσο χρονών, και να σου πω, και να δίνουμε στα παιδιά μας να περάσουν. 50 χρονών παιδιά. Το πρόβλημα είναι γενικότερα οικονομικό. Γενικά, για όλο τον κόσμο. Σε ένα θέμα που μπορείτε όλοι να συμβάλλετε με τη συμμετοχή σας, την προσπάθεια για την συγκέντρωση παλιών παιχνιδιών που θα επαναχρησιμοποιηθούν. Μάλιστα, θα γίνει και ένα μουσείο παιχνιδιού. Η πρωτοβουλία τρέχει από το Κέντρο Υπεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και τα σχολεία της περιοχής και έχει αξία. Συνεχίζει να ξεχωρίζει με τις όμορφες δράσεις του το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Επόμενο σημαντικό πρόγραμμα, το Δώρο Έλαβα, Δώρο Δίνω. Ξεκινάμε ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης απαξιωμένων παιχνιδιών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν χρειάζονται πια.
Το πρόγραμμα γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων του τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ρήματα και Απορρίμματα, μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω. Κάτω από αυτό το επαναχρησιμοποιώ, δίνουμε μια ευκαιρία στα χρησιμοποιημένα παιχνίδια να χρησιμοποιηθούν και πάλι. Αρχικά, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει παιχνίδια που δεν χρειάζεται, είτε γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά του, είτε γιατί τα παιδιά είναι μεγαλύτερα σε ηλικία και πια δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, μπορεί να τα δώσει στις σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν αυτά ή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, Θουκυδίδου 2, και για πληροφορίες μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνο 27210 622 99. Στις κεντρικές δράσεις του όλου προγράμματος λαμβάνεται η εθελοντική φυσικά συγκέντρωση των παιχνιδιών, η δημιουργία ενός επισκέψιμου μουσείου παιχνιδιού με την μορφή παιχνιοθήκης, η παράλληλη παροχή, ο κοιοδανισμός παιχνιδιών και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και άλλες πολλές επιμορφωτικές δραστηριότητες. Τα παιχνίδια και αυτά θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μουσείου παιδικού παιχνιδιού με οργανωμένη μορφή, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα για παροχή παιχνιδιών σε φορείς, θεσμούς ή οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, είτε για δανεισμό είτε ως χορηγία. Επίσης θα αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα αποτελέσουν το αντικείμενο για την πλαισίωση και οργάνωση μιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με θέμα το παιχνίδι στην εκπαίδευση. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται γι' αυτό να δώσουν μια δεύτερη ζωή στα άχρηστα αυτά παιχνίδια και να βοηθήσουν το έργο μας. Στον χώρο του πολιτισμού πραγματικά ξεχωρίζει το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που ξεκίνησε στην Καλαμάτα και βρίσκει αναφορά σε αρκετές άλλες πόλεις. Ο θεσμός φέτος είναι αφιερωμένος στα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αποτελεί πλέον θεσμό. Φτάνοντας την τρίτη του χρονιά, άνοιξε τις πύλες του χθες στην πόλη της Καλαμάτας, η οποία και θα αποτελέσει το βασικό κορμό. Ενώ το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί και στις Σπάρτη, στο Άργο, στο Γήθιο και την Αμαλιάδα. Για άλλη μια χρονιά, με το πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα, τα αφιερώματα, τα σεμινάρια, τις συζητήσεις, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα γίνεται ο καθρέφτης των καιρών της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Πολλές σημαντικές ταινίες από διαφορετικούς κινηματογραφιστές που έχουν όμως ένα κοινό, μια κατακτημένη ανεξαρτησία, ένα ελεύθερο βλέμμα απέναντι σε κάθε στερεότυπο. Ταινίες που αποκαλύπτουν το επίκαιρο αλλά και το διαχρονικό, που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της ιστορικής γνώσης και της πολιτικοκοινωνικής κατανόησης. Βασικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό. Και η Τζίνα Πετροπούλου μίλησε για το καλλιτεχνικό της παιδί. Ένα μεγάλο μέρος του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου εστιάζει φέτος στα ανθρώπινα δικαιώματα και το προσφυγικό, με ταινίες που σκιαγραφούν την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, που καταγράφουν μαρτυρίες ανθρώπων που σοκάρουν, τα διέξοδά τους αλλά και την ελπίδα τους για μια καλύτερη ζωή. Ιδιαίτερη θέση όμως κατέχει πάλι η εκπαιδευτική ζώνη, καθώς και τα σεμινάρια που απλόχερα οι καλεσμένοι σκηνοθέτες δέχτηκαν να δώσουν για το κοινό της Καλαμάτας. Ήδη σήμερα βρίσκονται μαζί μας η Σίμπιλ Φέζερ, ο Ντάνιελ Μπούρχολς, ο Βίνσεντ Φόρστερ και ο Τόμας Κούντσλερ, 4 μόνο από τους 22 ξένους σκηνοθέτες που θα βρεθούν στην πόλη μας μαζί με άλλους 20 Έλληνες δημιουργούς. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κυρία Πετροπούλου για τον αγώνα τον οποίο κάνει αρκετά χρόνια τώρα για την υπόθεση του ντοκιμαντέρ. Να περάσουμε τώρα στην όμορφη εκδήλωση που έγινε σήμερα στην Καλαμάτα από τα μέλη του Συλλόγου Κοφών και Βαρύκων Μεσσηνίας. Πέρα από τις ευχές για τη νέα περίοδο, δεν έλειψε και η αναφορά στα αρκετά ζητήματα, με κύριο αυτό της έλλειψης στέγης. Με πολλά μέλη να δίνουν το παρόν, οι Κοφοί και Βαρύκοοι του νομού Μεσσηνίας έκοψαν σήμερα την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Σε μια ευχάριστη εκδήλωση, το ζήτημα το οποίο προσεγγίστηκε περισσότερο από τα υπόλοιπα είναι εκείνο της στέγης. Η περιφέρεια της Καλαμάτας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Η στέγη δεν υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Περιμένουμε, διεκδικούμε και ο Δήμος δεν μας βοηθάει σε αυτό το πλαίσιο. Περιμένουμε ακόμα. Οι Κοφοί έχουν
πολλά προβλήματα σε πολλούς φορείς, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, προσπαθούμε να τα συζητήσουμε, αλλά περιμένουμε μία συζήτηση με τον Δήμαρχο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό η επικοινωνία μεταξύ της κοινότητας των κοφών, είναι δύσκολη η εποχή λόγω της δουλειάς, της ανεργίας και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Χρειαζόμαστε διερμηνείς. Είναι σημαντικό ότι να υπάρχουν διερμηνείς, χρειαζόμαστε και η ΟΜΚΕ να μας βοηθάσει στην πρόσβαση, να κατοχυρωθεί η ελληνική νοηματική γλώσσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε έρθει όλοι εδώ να κόψουμε την πίτα της πρωτοχρονιάς με στόχο να δώσουμε ένα μήνυμα από όλους τους κοφούς και τους βαρύκους. Όπως είπε πριν και ο Πρόεδρος, με τα χρόνια δεν υπάρχει στέγη. Αποτέλεσμα να δουλεύουν από το σπίτι και να γράφουν από το σπίτι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σημαίνει ότι μετά η κοφή εδώ πέρα στην Καλαμάτα, η οργάνωσή τους πηγαίνει προς διάλυση. Χρειάζονται υποστήριξη από το σωματείο. Έχουμε στείλει επιστολή μαζί και η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος και τα ΕΣΑΜΕΑ με στόχο να έχουμε στέγη, αλλά ακόμα τίποτα. Ο προβληματισμός λοιπόν διάχυτος για τις δράσεις και τις ενέργειες υποστήριξης των κοφών και βαρικών, αλλά και γενικά των ΑΜΕΑ. Για τα όσα επέρχονται, ενημέρωση υπήρξε από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Ομοσπονδίας. Χθες έγινε μια διαβούλευση στη Βουλή, στο Υπουργείο Κοινωνικής Μεταρρύθμισης, και πρόκειται να αρχίσει μία συνέλευση στο Υπουργείο Επικρατείας μέχρι το τέλος Μαρτίου και θα έρθει καινούριο νομοσχέδιο. Με αυτό το νομοσχέδιο θα λυθούν πολλά θέματα που έχουν τα ανάπηρα άτομα γενικότερα. Δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα νομοσχέδια. Αυτό το νομοσχέδιο που πρόκειται να έρχει είναι άμεση προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έχει άμεση εφαρμογή μέσα στο Σύνταγμα. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Άουτο Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Η απάντηση στην επέλαση του χειμώνα είναι η ζεστή θαλπορή του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Εξασφαλίσαμε για σας κορυφαίας ποιότητας πετρελαιοθέρμανσης και μάλιστα φροντίσαμε και την τσέπη σας, αφού με 9 άτοκες δόσεις από τις τράπεζες Εθνική, Eurobank, Πειραιός και με 6 δόσεις από την Alpha Bank μπορείτε να ζεσταθείτε αυτόν τον χειμώνα με άνεση. Ζεσταθείτε οικονομικά από τα πρατήρια καυσίμων του Σταύρου Δελή, Κορίνθου 200 στο Άργος και στο Πανόραμα Κουτσοποδίου. Και ακόμα λιπαντήρια και πλυντήρια μικρών και μεγάλων οχημάτων. Πρατήρια καυσίμων Σταύρου Δελή. Τηλέφωνο παραγγελιών 2751-022092 για άμεση εξυπηρέτηση. Πάμε τώρα σε νέα από τον κόσμο και στα όσα συμβαίνουν στην Αμερική με την διαδικασία της ορκομοσίας του Ντόναλντ Τραμπ που πέρασε, με τον Αμερικανό πλέον πρόεδρο να υπογράφει τα πρώτα προεδρικά διατάγματα. Ακολούθως υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις σε οικονομικό επίπεδο.
Επαναλαμβάνοντας το σύνθημα που τον ανέδειξε πρώτα η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέλαβε καθήκοντα αμέσως μετά την τελετή ορκωμοσίας. Οι πρώτες προεδρικές υπογραφές αφορούν την άρση των κολλημάτων για την τοποθέτηση των στρατηγών εναποστρατεία James Mattis και John Kelly στην θέση των Υπουργών Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας αντίστοιχα, αλλά και την θεσμοθέτηση μιας νέας εθνικής εορτής πατριωτισμού. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλέον την έγκριση των δύο πρώτων μελών της κυβέρνησής του από τη Γερουσία. Με τα προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε πριν το πρώτο επίσημο δείπνο παρουσία των μελών της οικογένειάς του και συνεργατών του, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να διευθετήσει και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν τον σχηματισμό της κυβέρνησής του. Η επιλογή του να αρχίσει από την πρώτη στιγμή να υπογράφει προεδρικά διατάγματα είναι ενδεικτική των προθέσεών του. Θέλει ευθύς εξ αρχής να στείλει το μήνυμα ότι η αλλαγή ξεκινά από την πρώτη μέρα της θητείας του, προχωρώντας σε ξύλωμα πολιτικών του προκατόχου του που θεωρεί μη αποτελεσματικές, όπως ο νόμος για την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη των Αμερικανών, Obamacare. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η μέρα ήταν γεμάτη συμβολισμούς. Μετά την τελετή στο Καπιτόλιο και μετά τις πρώτες υπογραφές στον Λευκό Οίκο, ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χόρεψε τον πρώτο χορό με την σύζυγό του Μελάνια, καλώντας και άλλους προσκεκλημένους επί σκηνής. Η επιλογή του εμβληματικού My Way του Frank Sinatra μόνο τυχαία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί. Πρώτες αντιδράσεις μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν οικονομικοί παράγοντες από τον Νταβός, όπου ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Διατυπώνουν προβλέψεις για το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί το επόμενο διάστημα, ενώ εκφράζουν ανησυχία. Αν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς τη συνδρομή θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που αποτελούν τη συγκολητική ουσία που κρατά τον κόσμο ενωμένο, θα είναι πράγματι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Αν πρόκειται να διοικήσει την Αμερική σαν μια επιχείρηση, κάτι που δεν το εύχομαι, μια από στις κτηματομεσητικές επιχειρήσεις το μοτίβο ήταν χρεοκοπία, με αυτό το δεδομένο, ίσως να έχει μάθει πολλά από τις επιχειρηματικές του αποτυχίες και ήταν πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο κατέκτησε την Προεδρία. Οπότε ας του δώσουμε το περιθώριο να δούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.